Η ΙΠΑ αποδεκάτης αν βάσει στον Χούθη για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Ορκίζεται να πάρει εκδίκηση η οργάνωση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή πραγματοποίησαν νέα πλήγματα κατά στόχων στην Ιεμένη εχθές μετά την έκκληση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν να συνεχιστεί η πίεση έναντι των ανταρτών Χούθη. Αναλυτικότερα και βάσει νέων αναφορών του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιπρόσθετα πλήγματα κατά των δυνάμεων των Χούθη της Ιεμένης εχθές Παρασκευή 12 Ιανουαρίου, λίγο αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε δημόσια υπόσχεση να προστατέψει το ναυτικό εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα. Τα νεότερα πλήγματα έλαβαν χώρα σχεδόν 24 ώρες από τα πρώτα αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα, τα οποία σημειώθηκαν το βράδυ της 5ης κατά υποδομών των Χούθη. Οι Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται ανοιχτά από το Ιράν, είδαν μια θέση ραντάρ τους να δέχεται επίθεση από αμερικανικά πυρά εχθές το βράδυ. Το αμερικανικό αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυράβλων USS Carney, χρησιμοποιώντας πυράβλους Tomahawk τις πρώτες ώρες του Σαββάτου σήμερα, τοπική ώρα, λέγεται πως υποβάθμισε την ικανότητα των Χούθη να επιτίθονται ναυτικά σκάφη συμπεριλαμβανομένων εμπορικών πλοίων, αποκάλυψε η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στο X. Το τηλεοπτικό κανάλι Al Masira του κινήματος Χούθη ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία στόχευσαν την πρωτεύουσα της Ιεμένης Σανάα με αεροπορικές επιδρομές. Όπως σας είχαμε ενημερώσει χθες, αμερικανικά και βρετανικά πολεμικά αεροσκάφη, πλοία και υποβρύχια εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις την 5η κατά στόχων των Χούθη σε όλη την Ιεμένη, αυξάνοντας τις ανησυχίες για επέκταση της σύγκρουσης στην περιοχή. Οι ηγέτες των Χούθη υποσχέθηκαν να εκδικηθούν τους δυτικούς μετά τα πρώτα πλήγματα της 5ης. Ωστόσο, εχθές, ο Αμερικανός ηγέτης Biden προειδοποίησε την Ιεμένη πως θα μπορούσε να διατάξει περισσότερα πλήγματα εάν η οργάνωση δεν σταματήσει να παρενοχλεί στρατιωτικά και εμπορικά σκάφη στην σημαντικότατη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Θα διαβεβαιώσουμε πως θα απαντήσουμε στους Χούθη εάν συνεχίσουν αυτήν την απαράδεκτη συμπεριφορά, δήλωσε ο Biden σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια μιας σύντομης επίσκεψής του στην Πενσιλβάνια εχθές. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.